Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ Βασίλη. Καλησπέρα από την Αθήνα. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα να σας δω έστω και διαδικτυακά, εκτός από τους συναδέλφους βουλευτές και πολλούς παλιούς καλούς φίλους από την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Δύο κουβέντες από μόνο. Καταρχάς θα τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία των πολιτικών ακαδημιών Plus, όπως τις έχουμε το ονομάσει, ειδικά σε αυτήν την συγκυρία. Ήταν πάντα επιλογή μας να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα κορυφαία στελέχη τα οποία χαράσουν πολιτική, έτσι ώστε να μπορούμε να διαμορφώνουμε έναν ενιαίο πολιτικό λόγο, να απαντάμε σε ερωτήσεις σας και κυρίως να σας βοηθάμε να μεταφέρετε το πολιτικό μήνυμα της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος στις τοπικές κοινωνίες, και αυτό πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και σήμερα. Ο Μιχάλης Αργυρού, ο Αλέξης Πατέλης, ο Δημήτρης Κάλκος είναι τρία από τα πέντε κορυφαία στελέχη τα οποία συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία έχει συντάξει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα πρόγραμμα για το οποίο θα σας μιλήσουν πιο αναλυτικά, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει πάρει εξαιρετικά θετικές κριτικές, και ένα πρόγραμμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα υποστηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας όταν με το καλό τελειώσει η περιπέτεια του κορονοϊού. Διότι η υγειονομική κρίση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο φτάνει στο τέλος της. Οι εμβολιασμοί έχουν αυξηθεί σημαντικά και θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο τους επόμενους δύο μήνες. Θα βοηθήσει ο καιρός, θα βοηθήσουν τα self-test και είναι δεδομένο ότι εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να το προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες μέρες, θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε ρυθμούς κανονικότητας και η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει και πάλι να παίρνει μπρος, με προφανώς ημερομηνία ορόσημο τα μέσα Μαΐου, όπου σκοπεύουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία, σε επισκέπτες από το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι είτε εμβολιασμένοι, είτε θα έχουν περάσει την ασθένεια, είτε θα έχουν έρθει με ένα αρνητικό τεστ. Είναι στην ουσία η μετεξέλιξη της πρότασης που είχα πρώτος καταθέσει για το ευρωπαϊκό Green Pass, η οποία υιοθετήθηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κεντρική φιλοσοφία, προκειμένου να επιτρέψουμε τις ελεύθερες μετακινήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηριχθούν και οικονομίες οι οποίες είναι πιο εξαρτημένες από τον τουρισμό, όπως η δικιά μας. Για το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης δεν θέλω να πω πολλά. Θα ζητήσω μόνο από τον Μιχάλη, από τον Αλέξη και από τον Δημήτρη να εξηγήσουν γιατί από τη μία το Ταμείο Ανάκαμψης και από την άλλη το ΕΣΠΑ αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για ένα κουβά με κεφάλαια χρήματα τα οποία απλά θα πάνε σε κάποιες μεγάλες εταιρείες. Ειδικά το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης με το ΕΣΠΑ είστε προφανώς πιο εξοικειωμένοι, καθώς είναι ένα βασικό, το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχει υποστηρίξει την ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες. Άρα για το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαπιστώσετε ότι είναι μια δουλειά η οποία έχει και εθνικό αλλά και περιφερειακό πρόσημο. Είναι μια δουλειά η οποία στηρίζει από τη μία την απασχόληση και από την άλλη βοηθάει στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Είναι δράσεις οι οποίες στηρίζουν τη τεχνολογική μετάβαση της οικονομίας μας σε ένα ψηφιακό αύριο. Και αυτό μπορεί να αφορά εξίσου μια επιχείρηση η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, με έναν αγρότη, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί πια να ενσωματώσει με τη δικιά μας βοήθεια εργαλεία εφιούς γεωργίας για να γίνει πιο παραγωγικός. Είναι λοιπόν ένα σχέδιο αυτό το οποίο αφορά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Μιλάμε για πολλά λεφτά, μιλάμε για 32 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 19 δισεκατομμύρια είναι απευθείας επιχορηγήσεις, που εκτιμούμε ότι θα κινητοποιήσουν και μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις ένα ποσό το οποίο θα φτάνει τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ, για το οποίο θα σας μιλήσουν πιο αναλυτικά οι τρεις εκλεκτοί ομιλητές οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα σε αυτήν την πολιτική ακαδημία. Κλείνοντας, να πω μόνο ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος της πανδημίας. Είμαι αισιόδοξος διότι η εμπιστοσύνη την οποία έχει χτίσει η πατρίδα μας, ειδικά στους κύκλους των ξένων επενδυτών, είναι αυτή την εποχή εξαιρετικά υψηλή.
Άρα υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Είμαι αισιόδοξος διότι εκμεταλλευτήκαμε την περίοδο της πανδημίας για να δρομολογήσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική. Και είμαι επίσης αισιόδοξος διότι η Ελλάδα, σε πείσμα κάποιων που προέλευαν τα χειρότερα, τελικά, καθώς μπορούμε πια να κάνουμε με αρκετή ασφάλεια έναν απολογισμό του πώς διαχειρίστηκαν οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες την πανδημία, τα κατάφερε πολύ καλύτερα από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό, παρακαλώ, είναι κάτι το οποίο θέλω μονίμως να το τονίζετε. Παρά τις δυσκολίες, παρά την τραγωδία της απώλειας της ανθρώπινης ζωής, η Ελλάδα με ένα σχετικά πιο αδύναμο εθνικό σύστημα υγείας, η Ελλάδα στην οποία πιστεύαμε ότι τελικά οι Έλληνες δεν θα μπορέσουν να συμμορφωθούν σε μια κοινή αποστολή, η Ελλάδα η οποία βγήκε από οικονομική κρίση, τα κατάφερε ως προς τη διαχείριση της πανδημίας καλύτερα από χώρες οι οποίες ήταν και πιο οργανωμένες και πιο εύκολες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ότι και η οικονομική ανάκαμψη η οποία θα έρθει θα είναι μια οικονομική ανάκαμψη η οποία θα εκπλήξει ευχάριστα, θα ξεπεράσει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χώρα μας θα μπορεί να μπει πια σε μια τροχιά μακροχρόνιας ανάπτυξης, η οποία τελικά θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα είναι προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Γι' αυτά θα σας μιλήσουν σήμερα οι τρεις εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Θα σταματήσω εδώ, Βασίλη και Γιώργο, να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη χαρά που μου δώσατε να μπορέσω να σας δω έστω και για λίγο, έστω και διαδικτυακά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη επίσκεψή μου στην περιφέρεια, με την οποία εξάλλου γνωρίζετε ότι με συνδέουν πολύ στενοί δεσμοί, οι οποίοι είναι ακόμα ισχυρότεροι από το γεγονός ότι ο γιος μου ολοκληρώνει τη θητεία του, όλη τη θητεία στον Εύρο, όπως ξέρετε, και ελπίζω να μου δοθεί δυνατότητα πριν απολυθεί να έχω την ευκαιρία να τον επισκεφθώ ακόμα μια φορά στο στρατόπεδο του στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή ανάσταση.